Η εφημερίδα Αυγή, λοιπόν, έχει κάτι εσωτερικό. Ναι, α, έχει αφιέρωμα για τα βιβλία. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρωτοσέλιδο. Ότι υπόκοσμο μπαμπά, μια φωτογραφία του Μένιου Φουρθιώτη, ο οποίο απολογείται σήμερα. Ποιοι επιχείρησαν να συγκαλύψουν την υπόθεση Φουρθιώτη, τα ντοκουμέντα που αποκαλύπτουν πώ η περσόνα τη Τρα TV έγινε αγαπημένο παιδί του Μαξίμου, λέει η εφημερίδα. Και παραθέτει εδώ κάποια ντοκουμέντα που πιστοποιούν, σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτό τον ισχυρισμό. Πάμε στο βήμα. Στο βήμα του Πάσχα. Το βήμα του Πάσχα. Τώρα είναι η ώρα να γίνουν όλα. Το καταστάλωμα της συνάντησης Μητσοτάκης-Τουρνάρα. Καλή ανάσταση <laughs> από τον Αρκά. Το Μαξίμου θέλει να αξιοποιήσει το πλήθος των ευκαιρίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και εδώ είμαστε. Οι εμβολιασμοί φέρνουν αισιοδοξία. Για πάμε και στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η εφημερίδα μιλά για κρυφή λίστα πέτσα. Ε, 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 τι λέει εδώ πέρα? 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι είναι αυτό, μοίρασαν, λέει. 10 εκατομμύρια, ναι. 10 εκατομμύρια, 100.000, ρε παιδιά, ναι. Ευρώ μοίρασαν στα μουλοχτά τι τελευταίε 30 μέρε. 10 εκατομμύρια, 100.000, ναι. Η Προεδρία τη Κυβέρνηση άνοιξε τα ταμεία και σκορπά απλόχερα χρήμα για επικοινωνία την ώρα που η χώρα δοκιμάζεται. Λέει εφημερίδα, λοιπόν, μιλά για άλλα 10 εκατομμύρια, 100.000 που μοιράστηκαν στα μολόχτα τι τελευταίε 30 ημέρε και Α, έχει σχετικά έγγραφα. Ελεύθερο τύπο, δασική χάρτε, τα 10 σώ για ιδιοκτήτε εκτάσεων και το στίχημα του Πάσχα και το ράλι των εμβολιασμών. Πάμε στην Εσπρέσο, γολγοθά για τη Βραζιλιάνα απόγονο του Μπότσαρη, η απίθανη ιστορία τη Μπέτα Μπότσαρη που περιμένει χρόνια τη δική τη ανάσταση. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Οι δικτάτορε του διαδικτύου από τον Τραμπ και τη χυμαζόμενη Ινδία ω τον Μπογιόπουλο και την Έλληνα Κρήτα. Οι πλατφόρμε τη ελευθερία ασκούν λογοκρισία λέει η εφημερίδα που ανοίγει ένα τελείω διαφορετικό θέμα. Η καθημερινή ημερήσια, μερίσια, πώ το λένε, η και η καθημερινή, δώστε μα λόγου να μείνουμε στην Ελλάδα. Μεγάλο θέμα αυτό. Έρευνα τη καθημερινή για τη νέα γενιά που αγωνία για το μέλλον τη. Ξέρουμε πόσε χιλιάδε νέοι έφυγαν την δεκαετία των μνημονίων. Είμαστε πάλι σε μια δύσκολη καμπή και δώστε μα, λένε οι νέοι, και πολύ σωστά λόγου να μείνουμε στην Ελλάδα. Νήσο του Πάσχα, η συναρπαστική ιστορία και εξερεύνηση. Είχαμε κάνει και θέμα κάποτε να σας πω, με αυτά τα γιγάντια γάλματα που είναι άγνωστο πώς δημιουργήθηκαν, που λέγονται μόες στο νησί αυτό και ονομάστηκε το νησί του Πάσχα διότι ανακαλύφθηκε τη δεύτερη μέρα του Πάσχα από μια ομάδα Ολλανδών και από εκεί πήρε και το όνομά του το νησί. Και προχωράμε, πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Σπρώχνουν σε συνεργασία Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, λέει εφημερίδα. Ποιοι, Βερολίνο και οικονομικοί παράγοντε. Για πάμε και στη Μακεδονία, από το Γολγοθά στην Ελευθερία, ο δικό χάρτη για την επανεκκίνηση. Και εδώ να πούμε, φίλε και φίλοι, ότι είναι πραγματικά παρήγορο και ενθαρρυντικό ότι πάρα πολλοί νέοι στι ηλικίε 30-39 και 40-44 έσπευσαν να κάνουν το εμβόλιο ήδη. Και πολλοί έχουν κλείσει ραντεβού και μέσα στο επόμενο διάστημα, όπω είπε και ο κ. Μητσοτάκη, χθε που επισκέφτηκε ένα εμβολιστικό κέντρο, οι νέοι μα έβαλαν τα γυαλιά, έχουν κινήσει τη διαδικασία και τρέχει αυτέ οι ηλικίε. Και μπράβο. Και κάποιοι εδώ στο γραφείο, όπω μου λέει και ο συνάδελφο, ο σκηνοθέτη μα, ο Νεκτάριο ο Δελιγιάννη, το έκανε ήδη. Όπω και η συνάδελφο η Ντέμι το έκανε. Όπω και άλλοι συνάδελφοι από το γραφείο το έχουν κάνει. Εμένα μου έχει έρθει το μήνυμα για το Μάιο. Άντε με το καλό. Καλή ελευθερία, νεκτάριε. Φτούξε ελευθερία. Και δεν είχαν και συμπτώματα τα παιδιά. Όλα αστραζένεκα, να τα λέμε κι αυτά. Μπαμ στο ρεπορτάζ. Ζωή εν τάφο στα χανιά. Αποκλειστικέ μαρτυρίε για το γυροκομείο κολαστήριο. Καταγγελίε που σοκάρουν αυτό το φοβερό θέμα. Πάμε στα νέα, ρε παιδί, τι έγιναν οι εφημερίδε. Όλο φωτοτυπίε είμαστε. Τα νέα Σαββατοκύριακο, θέμα πρώτο. Η total στην Ελλάδα το καλοκαίρι έρχονται οι Γάλλοι. Θέμα δεύτερο, το μυστικό των εμβολίων. Τι είναι το AMRNA. Θέμα τρίτο, αγανακτισμένοι, κουρασμένοι 10 χρόνια πλατείε. Πάμε και στο ντοκουμέντο. Η εκλεκτή του Μένιου, η αντζέντα του Φουρθιώτη, οι προνομιακέ σχέσει με την εξουσία και πώ έμεινε ατιμόρυτο. Η αστυνομία τον φρουρούσε ενώ εγκληματούσε. Συμβόλο θανάτου για Βαξεβάνη, διεθνή κατακραυγή, χαστούκι στην κυβέρνηση από το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Ο, Ο Κώστα Βαξεβάνη έχει καταγγείλει ότι πήγαν να εκτελέσουν συμβόλαιο θανάτου ει του με του Μένιου Φουρτιώτη. Μένουν όλα αυτά. Να ερευνηθούν και να αποδειχθεί τι ακριβώ έγινε. Όπω είπαμε και προηγουμένω, ο Μένιο Φουρτιώτη απολογείται σήμερα, μεγάλο Σάββατο. Πάμε στο παρόν τη Κυριακή. Πόλεμο για τα εργασιακά σε πανστρατιά κατά τη κυβέρνηση. Καλή ο Τσίπρα. Ρίζο Τώρα είναι η ώρα μαχητική εργατική λαϊκή απάντηση. Εργατική Πρωτομαγιά 2021. Μήνυμα τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Το πρώτο θέμα. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Επενδύσει και έργα 57 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψη. 2021-2026 είναι 7% ΑΕΠ και 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Συμφωνία για δορυφορικό 5G σε όλη τη χώρα με την Starlink του Elon Musk. Musk και όχι αυτή του Μένιου σε σχέση με τον αρχικό τίτλο. Και περνάει τον κάβο της κρίσης με διαφορά 15,4%. Νέο γκάλωπ της Mark. Τι μας δείχνει. Νέα Δημοκρατία 36,4%. ΣΥΡΙΖΑ 21, κοινά λέξη 8, ΚΚΕ 5,4, ελληνική λύση 4,3, και μέρα 25, 2,9, σύμφωνα με τον Γκάλοπ της Μάρκ για την εφημερίδα πρώτο θέμα. Πάμε στη Real News, η μεγάλη μάχη για την ανοσία, σχέδιο 6 εβδομάδων από την κυβέρνηση για ένα ασφαλές καλοκαίρι. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Ο Ερντογάν δεν σέβεται τις αρχές που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα στην τελική ευθεία ρύθμιση για τα χρέη της πανδημίας και άλλα θέματα από την εφημερίδα. Πάμε στην άποψη. Τα εξοπλιστικά τρέχουν, τα ανταποδοτικά μπάζουν. Η Πελοπόννησο στο τελευταίο Πάσχα του Ιού. Η εφημερίδα ταχυδρόμο. Ο Γιώργο. Α, έχει έρθει ο Γιώργο. Καλά, βρε Γιώργο. Πρώτα πάμε Αλεξάνδρα. Πού είναι η Αλεξάνδρα, δεν τη βλέπω. Α, πρώτα Λεωνίδιο. Τέλεια. Ταχυδρόμο δείχνει το δρόμο για μελλοντικά εμβόλια. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλία οδηγεί τον κόσμο. Μπράβο, μακάρι. Και τύπο Θεσσαλονίκη, ανάσταση με θεραπεία κορονοϊού από το Παπα-Νικολάου.